Βρίσκομαι στην Βραχώδη, Πειραϊκή, Χερσόνησος και μπροστά μου βρίσκονται τα πάρα πολύ ωραία και θαυμάσια κονόνια τείχη. Κονόνια λέγονται διότι μετά την ήττα του Αθηναϊκού στόλου παρά στους Αιγώους ποταμούς και την νίκη των Σπαρτιατών, ως στρατηγός Κόνωνας επήγε στην Κύπρο στον βασιλιά Ευαγόρα και πάντα μελετούσαν πώς θα νικήσουν τους Σπαρτιάτες. Βασιλιάς της Περσίας ήταν ο Αρταξέρξης και είχε, ο προσωπικός γιατρός του βασιλιά της Περσίας ήταν κάποιος Έλληνας Κτησίας. Με τη βοήθεια του Κτησία και του σατράπη Φαρνάβαζου κατάφερε ο Κόνωνας να γίνει ο ναύαρχος του Περσικού στόλου και έγινε η μεγάλη και θαυμάσια ναυμαχία στην Κνίδο και νικήθηκε ο Περσικός στόλος υπό τον Πίσαντρο και επανήρθε η δημοκρατία στην Αθήνα και με, όλες οι αποικίες της Ιωνίας επανήλθαν πάλι στην Αθήνα. Βέβαια οι Πέρσες αυτό το εκμεταλλεύτηκαν και από τις δύο και είχαν και συμμαχία και με τους τιμένους Σπαρτιάτες και με τους, τους Αθηναίους που είχαν νικήσει και με χρήματα του Περσικού Ταμείου χτίστηκαν τα λεγόμενα κονόνια τείχη το 396. Το θαυμάσιο, το θαυμάσιο εδώ είναι ότι οι Λιθοξόοι τότες όταν έκοβαν τον λίθον από το ίδιο σημείο, άκτισος ή ακτίνιος λίθος, δεν πλήγωναν την φύση όπως κάνουμε σήμερα εμείς. Δηλαδή σήμερα κάνεις βόλτα και δεν καταλαβαίνεις ότι από τον ίδιο μέρος έχουν κοπεί οι λίθοι. Προσέχανε πάρα πολύ τη φύση, διότι η φύση κατά την αρχαιότητα είχε θεία. Ήταν θεία κατά την αρχαιότητα. Έπρεπε να την προσέχουν τη φύση. Και πάλι τα τείχη, τα οποία σώζονται σε διάμετρο, στο σωζόμενο μήκος είναι 2,5 χιλιόμετρα και έχουν υπολογίσει οι αρχαιολόγοι ότι από τους 55 πύργους που υπήρχαν σώζονται οι 22. Το τείχος είναι διπλό και το πάχος είναι γύρω στα 4 μέτρα. Οι πύργοι είναι ανά 60 μέτρα ή 70 ανάλογα όπως είναι η τοποθεσία. Έχει γίνει μια μικρή αναστήλωση στα χρόνια της Χούντας, έκτοτε δεν έχει γίνει τίποτα. Εδώ κάνουν τη βόλτα τους οι Πειραιώτες τα απογεύματα, καθώς και η θάλασσα είναι καθαρή και γίνεται και κάνουν μπάνια. Είναι 25 Απριλίου του 2013 και πάλι μπροστά μου είναι δύο από τους πύργους του Κονόνιου τείχους. Μακρά τείχη λέγονται, όχι αυτά, λέγονται αυτά που αρχίζουν από τον κεραμικό και καταλήγουν στις πειραϊκές πύλες, οι οποίες είναι σήμερα εκεί που είναι το εργοστάσιο του Κεράνη. Αυτά λέγονται Κονόνια τείχη. Ο Θεμιστοκλής είχε θωρακίσει τον Πειραιά. Το σωζόμενο τείχος του Θεμιστοκλέους είναι κάτω από το Ναυτικό Νοσοκομείο Ελλάδος, ένα πάρα πολύ ωραίο κτίριο. Και μπροστά μου είναι το Αιγαίο. Κάπου εδώ έγινε και η ναυμαχία της Σαλαμίνος μεταξύ Πειραιά, που είναι σήμερα το Κερατσίνι, και απέναντι που είναι η Σαλαμίνα στην Χερσόνησο της Κοινοσούρας.